Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Βρισκόμαστε τρεις μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές και στα γραφεία των Χανιώτικων Νέων φιλοξενούμε σήμερα τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων και εκ νέου υποψήφιο με το συνδυασμό Κρήτη Πρώτη Δύναμη, με επικεφαλή στο Σταύρο Αρναουτάκη, κύριο Βουλγαράκη Απόστολου. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Θα ήθελα, κύριε Βουλγαράκη, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από τον Καλλικράτη. Ήταν η πρώτη περίοδος εφαρμογής του, αυτά τα 3,5 χρόνια που πέρασαν. Ήσταν από αυτούς που είχατε ταχθεί θετικά ως προς αυτή την μεταρρύθμιση. Τι απολογισμό κάνετε? Είχα ταχθεί και εξακολουθώ να είμαι υπέρ του νομοσχεδίου αυτού. Η χώρα μας πρέπει να συμβαδίσει με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει κάποια στιγμή ιστορικά να καταλήξει ότι πορεύεται με όλο τον κόσμο, αλλά η γειτονιά της είναι η Ευρώπη. Άρα ο χώρο μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν μπορεί να έχουμε κάνει ένα οικονομικό συνασπισμό, ας τον πω τώρα προς το παρόν έτσι, γιατί η Πολιτική Ένωση θα αργήσει ίσως. Χρειάζεται μεγάλους πολιτικούς για να την προωθήσουν. Θα έρθουν όμως και αυτοί. Άρα λοιπόν, για να συμβαδίσουμε, θα έπρεπε να περάσουμε στις περιφέρειες. Η χώρα πέρασε πολλά δεινά με τους χιλιάδες κοινότητες και με τον Δήμαρχο στην Κολόσσο επί τη Σφραγίδα. Θα έπρεπε να περάσουμε σε ένα θεσμό που θα καθορίζει την ανάπτυξη κάθε μεγάλης περιοχής. Άρα ήταν ανάγκη οικονομική και αναπτυξιακή να γίνει. Τώρα, ο απολογισμός. Πρέπει να γίνουν αλλαγές και πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο νομοσχέδιο. Μέσα από την εμπειρία που αποκτήσαμε τα τρία τελευταία χρόνια, θα πρέπει να πω από τη μεριά τη δική μου σαν αντιπεριφερειάρχης, αλλά και συμμετέχοντας στην Εκτελεστική Επιτροπή, ότι η Κρήτη λειτουργήσε με ένα άψογο τρόπο, αλλά λειτουργήσε γιατί η ομάδα των ανθρώπων που βρεθήκαμε στην Εκτελεστική Επιτροπή και ο Περιφερειάρχης παίξαν ένα σημαντικό ρόλο στις συναποφάσεις που παίρνονταν μέσα. Δηλαδή, δεν είναι κατοχυρωμένο από τον Καλλικράτη αυτό. Δηλαδή, περνά λίγο το μονοπρόσωπο της απόφασης, λίγο και το μονοπρόσωπο και στον Περιφερειάρχη και στον Αντιπεριφερειάρχη. Χωρίς συνδρομή και ουσιαστική συμμετοχή, εκτός το Περιφερειακό Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο ιδιαίτερα. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει κάπως να αλλάξει. Να γίνει πιο συλλογικός, δηλαδή. Να γίνει και πιο συλλογικό. Πλουραλιστικό. Πιο πλουραλιστικό, πιο συλλογικό και να έχει τη δυνατότητα να δοθούν αρμοδιότητες σημαντικές και στους περιφερειακούς συμβούλους. Mm-hmm. Για να μπορούν να υπάρχουν αποφάσεις πιο σωστές, πιο λογικές. Θα προχωρήσω και ένα βήμα παρακάτω. Παρότι τώρα τα ψηφοδέλτια που στήθηκαν από όλους τους υποψήφιους περιφερειάρχες είναι πολιτικά τουλάχιστον, είναι ευρύτατα. Θα έκανα ένα βήμα παρακάτω όμως εγώ προσωπικά και θα έλεγα ότι η Εκτελεστική Επιτροπή θα πρέπει να θεσμοθετηθεί να συμμετέχει και από την αντιπολίτευση άτομα. Είναι ένα όργανο πολύ σημαντικό που ουσιαστικά αποφασίζει σχεδόν για το 100% των αποφάσεων πριν πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή στην Εκτελεστική Επιτροπή όχι μόνο των εκλεγμένων αντιπεριφερειακών, αλλά συμμετοχή, όχι, είμαι συγκεκριμένος, και από την αντιπολίτευση. Μάλιστα. Αυτό θα δώσει ίσως λύσεις πολλές προς την έξοδο καλή μαρτυρία του θεσμού. Και άλλες μικρές αλλαγές όμως που δεν κάνατε καμία αναφορά στο φλέγον θέμα του οικονομικού, το οποίο ταλάνισε την αυτοδιοίκηση αυτά τα τελευταία χρόνια πολύ σοβαρά. Υπήρξαν τρομακτικές περικοπές και στην περιφέρεια, πολύ σοβαρές περικοπές, σε βαθμό που να σκέφτεται κανείς ότι η περιφέρεια προσπάθησε με τα λίγα οικονομικά που διέθετε να ασκήσει πολιτική ουσιαστικά μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, διεκδικώντας πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει μεγάλα έργα, σοβαρά έργα που είχε ανάγκη ο νομός. Δεν είναι κάπως Η περικοπή δεν δόθηκε για κάποιους λόγους που δεν είναι της ώρας. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι και οι 13 περιφερειάρχες έχουν κάνει ένα σημαντικό λάθος. Έπρεπε στην κοινωνία, στον κόσμο, στους συμπατριώτες μας, να έχουμε εξηγήσει ότι δεν μειώθηκαν οι πόροι τόσο πολύ στην περιφέρεια για το διοικητικό κομμάτι, αλλά οι πόροι στην περιφέρεια για το αναπτυξιακό μέρος, που είναι τα έργα και οι μελέτες, έφτασαν στο μηδέν.
Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά και διαφοροποιώ ουσία σε σχέση με τους Δήμους. Δηλαδή, στην περιφέρεια δεν, το 2014 δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ για αναπτύξει το αναπτυξιακό κομμάτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν το δώσαμε στην κοινωνία. Mm-hmm. Ό,τι κάνουμε οι περιφερειακές ενότητες, για να το υιοθετήσω, και να το κάνω πιο συγκεκριμένα, το κάνουμε από περικοπές που κάναμε στα αναλώσιμα των Δήμων, που έρχεται ένα ποσό κάθε μήνα σε κάθε περιφέρεια ανάλογα με τον πληθυσμό. Ένα κομμάτι λοιπόν από αυτά με τεράστιες περικοπές που έχουν φτάσει σε σημείο οριακό πια, δηλαδή δεν μπορεί του χρόνου, αν συνεχίσει αυτή η χρηματοδότηση, να μπορέσω να πω ότι είχα μείωση το 2014 σε σχέση με το 2013. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Αυτό λοιπόν δεν δόθηκε στον κόσμο. Έτσι λοιπόν μείναμε πίσω, και θα πρέπει να το πούμε, σε έργα τα οποία οι περιφερειακές ενότητες με ίδιους πόρους θα μπορούσαν να είχαν κάνει, ιδιαίτερα στο δικό δίκτυο και σε προγραμματικές συμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε με τους Δήμους ή με φορείς άλλους του τόπου, όπως είναι τα ΤΟΕΒ, όπως είναι η εφορία. Μπορεί όμως, κύριε Βουλγαράκη, να ασκηθεί πολιτική μόνο με ευρωπαϊκά κονδύλια? Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι ανάγκες του νομού, το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, είναι πολύ περισσότερες και είναι και προσανατολισμένες σε διαφορετικές κατευθύνσεις που δεν καλύπτονται πολλές φορές από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Ακριβώς εκεί είναι. Δηλαδή, εμείς εκμεταλλευτήκαμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα στο έπακρο, σαν περιφέρεια. Για μας μπορούμε να πούμε ότι τα εκμεταλλευτήκαμε 200%, ενώ με τις εκτόσεις που γίνονται, πήραμε παραπάνω κονδύλια. Αλλά οι ανάγκες ενός τόπου από τους ίδιους πόρους της κάθε περιφερειακής ενότητας είναι πολύ σημαντικές. Τώρα που έκανα περιοδεία σε όλο το νομό και μέσα από τα έργα που εκτελούμε όλο το χρόνο, έχω πει ότι στη νέα περίοδο θα πρέπει να βρεθεί πάση θυσία ένας τρόπος από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αν δεν έρθουν πόροι από την ελληνική κυβέρνηση, οι θεσμοθετημένοι πόροι, όχι έξτρα, θα πρέπει πάση θυσία να βρούμε τρόπο για να λύσουμε θέματα μικρά που γίνονται όμως τεράστια, ιδιαίτερα στο επαρχιακό δίκτυο. Δηλαδή το επαρχιακό δίκτυο 3 χρόνια τώρα που δεν κάναμε τις παρεμβάσεις που έπρεπε να κάνουμε ή διορθώνοντας κομμάτια ή ασφαλτοστρώνοντας μεγαλύτερα τμήματα, είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Και αυτό είναι απόλυτη ευθύνη των περιφερειακών ενωτήτων. Ο εισαγγελέας πάει στη φυλακή τον αντιπεριφερειάρχη. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το βρούμε και πιστεύω ότι ήδη έχουμε κάνει μια κουβέντα και νομίζω ότι κάπως θα βρούμε μια λύση. Αλλά θα πρέπει να πιέσουμε και την κυβέρνηση στις περικοπές που κάνει στους άλλους τομείς. Στο κομμάτι αυτό θα πρέπει να επανέλθει ένα κομμάτι των πόρων ξανά να έρθει μόνο στοχευμένα πια για τις αναπτυξιακές ανάγκες κάθε περιφερειακής ενότητας. Τι πρικά αφήνουν σε ό,τι αφορά τα σημαντικά έργα αυτά τα 3,5 χρόνια στα Χανιά? Ποια έργα ξεχωρίζεται, ποια είναι η πρίκα που αφήνεται για τα επόμενα χρόνια? Η τεράστια πρίκα είναι σε 2 τομείς κυρίως, που είχα θέσει και σαν στόχους μεγάλους για τον τόπο μας, για τα Χανιά μας. Ο πρώτος στόχος ήταν η διεκδίκηση του αεροδρομίου. Νομίζω ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος στόχος. Η συμμετοχή όλων των παραγόντων του τόπου ήταν σημαντική. Βρεθήκαμε ενωμένοι ίσως για πρώτη φορά σε ένα πολύ σημαντικό έργο. Καθοριστικός ήταν η συνένεση και των άλλων περιφερειακών ενωτήτων. Δεν είχαμε αντιθέσεις. Και ιδιαίτερα του Ρεθύμνου. Και ιδιαίτερα του Ρεθύμνου, θα έλεγα, και του Δημάρχου και της συναδέλφου της Αντιπεριφερειάρχης, της κυρίας Λιονή. Έτσι λοιπόν ο πρώτος στόχος πέτυχε. Ο δεύτερος μεγάλος στόχος που είχαμε θέσει, τουλάχιστον κατά την εκτίμηση τη δική μου, ήταν να ολοκληρωθεί ο άξονας Καλουδιανά-Λαφώνησος. Είναι ένα τεράστιο έργο, το οποίο είχε ανάγκη ο τόπος, γιατί ένα ποσοστό που φτάνει το 50% των επισκεπτών στα Χανιά και ένα πολύ μεγάλο της Κρήτης έρχεται για να πάει να δει αυτή την περιοχή, επειδή κάθε χρόνο στον διαγωνισμό που κάνουν για τις παραλίες βγαίνει μεταξύ των πρώτων 5-6 παρελώς στον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δίνει μια όθηση. Είχαμε ένα δρόμο που ήταν έτοιμο να σκοτωθεί όποιος πήγαινε πέρα. Βέβαια, ένας άλλος στόχος σημαντικός ήταν που φώναζα χρόνια εγώ μαζί με το τεχνικό επιμελητήριο όσο συμμετείχα στη διοίκηση, αλλά και σαν μηχανικός, ήταν βιολογική καθαρισμή. Λέμε λοιπόν τώρα ότι στα επόμενα 2 χρόνια όλος ο βόρειος οδικός άξονας, οι παραλίες από τη Γεωργιούπολη μέχρι το Καστέλι, θα είναι από τις πιο καθαρές θάλασσες που υπάρχουν στη Μεσόγειο. Και αυτό είναι μια κατάκτηση τεράστια, γιατί ο πλούτο μας πια εξαρτάται κατά 70% σχεδόν από τον τουρισμό. Mm-hmm.
Για το θέμα του αεροδρομίου θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό. Θυμάμαι δηλώσεις σας όπου είχατε πει ότι ήταν λάθος να ιδιωτικοποιηθεί ένα από τα δύο αεροδρόμια της Κρήτης αυτή τη στιγμή, γιατί θα δημιουργήσει αθέμητο ανταγωνισμό, ουσιαστικά συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Και θέλω να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Σε περίπτωση που ιδιωτικοποιηθούν και τα δύο, εσάς σας βρίσκει σύμφωνο κάτι τέτοιο? Όχι, με βρίσκει απολύτως αντίθετο, γιατί η Ελλάδα περνά μια κρίση οικονομική. Αλλά κατά την άποψή μου, την πολιτική πια καθαρά δεν μπορεί να ξεπουλά πόρους που αφήνουν κέρδος στο κράτος για μια στιγμή, για πέντε ψίχουλα που θα πάρει να καλύψει ανάγκες ενός μηνός ή μιας ώρας. Mm-hmm. Θα έλεγα εγώ να το κάνω πιο απόλυτο. Εμείς φέτο είχαμε μια αύξηση περίπου 300.000 τουρίστες στα Χανιά. Αν ρωτήσεις ιδιαίτερα τα νοικιαζόμενα δωμάτια, τις μικρές μονάδες, σε όλο τον νομό, ότι μετά από πολλά πολλά χρόνια ήταν η πρώτη φορά που γέμισαν. Η παλιά πόλη δεν έβρισκε κρεβάτι να κοιμηθεί επισκέπτης. Και φύγανε και πήγανε μέχρι την Παλιόχωρα, μέχρι τα Σφακιά. Πριν από λίγο ήμουν στα Σφακιά, γεμάτα τα ξενοδοχεία μας. Αυτός ο κόσμος έρχεται από τις χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες. Αν λοιπόν δεν διατηρήσουμε αυτό το πλεονέκτημα που έχουμε κατακτήσει με το αεροδρόμιο, το οποίο είναι προσοδοφόρο και κερδοφόρο με πολλά εκατομμύρια, τότε λοιπόν αυτό θα αλλάξει. Και θα αλλάξει γιατί οι αεροπορικές εταιρείες ή οι ιδιοκτήτες των αεροδρομίων ασφαλώς χαμηλώνουν το κόστος του αεροδρομίου προσγείωσης και απογείωσης. Αλλά το κόστος αυτό το μεταθέτουν στα εισιτήρια. Τότε λοιπόν εμάς οι 300.000 θα χαθούν από τα Χανιά. Mm-hmm. Είναι βέβαιο. Mm-hmm. Και προσδοκούμε φέτο με βάση αυτά που κουβεντιάζομαι συζητώ κι εγώ με τις διάφορες αεροπορικές εταιρείες, ότι πιθανόν αυτή η αύξηση να διπλασιαστεί φέτο. Φαντάζεστε λοιπόν το πλούτος που έρχεται στα Χανιά. Και ο πλούτος αυτός δεν περιορίζεται στον ξενοδόχο, που γίνεται ένα λάθος, μα ξενοδόχος στα κονομά. Βγάζει λεφτά, επισκέπτεται από τα Αφράτα μέχρι το τελευταίο χωριό στα Χανιά, νοικιάζει ένα μάξι, αυτός πέστη το τρίμερο και διαχέεται σε όλο τον νομό. Αυτό το πλεονέκτημα λοιπόν γιατί να το χάσουμε? Είναι απόλυτο λάθος και είμαι απόλυτα αντίθετος στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου. Να πω κάτι, μιλώ για τα Χανιά, το ίδιο ισχύει και για το Ηράκλειο, το ίδιο θα γίνει και εκεί. Ένα ακριβό εισιτήριο είναι πάντα ανασταλτικός παράγοντας για τον επισκέπτη. Όπως είναι οι συνθήκες τουλάχιστον της Ευρώπης, που από εκείνη επισκέπτε μας η πόλη. Mm-hmm. Και τα στατιστικά στοιχεία, άμα δείτε, το 95-97% των επισκεπτών στην Κρήτη είναι από εκεί, είναι στις χώρες. Αναφερθήκατε στο οδικό δίκτυο. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες για το θέμα του βόρειου οδικού άξονα. Ξέρω ότι δεν είναι αρμοδιότητα της αιρετής περιφέρειας, ωστόσο είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους κριτικούς και ιδιαίτερα τους χανιώτες. Αυτά τα χρόνια που πέρασαν δεν είδα να γίνεται κάποιο έργο σημαντικό στον τομέα αυτό στα Χανιά. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Πολλοί ανησυχούν ότι θα οδηγηθούμε σε μια λύση διοδίων. Ποια είναι η θέση σας, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και πώς μπορεί αυτό το έργο να προχωρήσει δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας που βρισκόμαστε? Έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω και εγώ και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Αρναουτάκης, ότι εμείς διεκδικήσαμε από προηγούμενες κυβερνήσεις αυτή τη θητεία, στα 3,5 χρόνια, ο βόρειος οδικός άξονας να καθεωρηθεί σαν ένα έργο της περιφέρειας. Ένας δρόμος, τον οποίο τον έλεγχο θα τον έχει η περιφέρεια. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό, ιδιαίτερα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Κρήτης, όλων των κομμάτων και όλων των παρατάξεων της εποχής εκείνης. Και έτσι δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Γι' αυτό το κομμάτι η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει. Υπάρχει μια πρόταση από κάποια βουλευτή, να μην πω το όνομά της γιατί ίσως θεωρηθεί ότι είναι προεκλογικό, η οποία είχε προτείνει να μαζευτούν όλοι οι Κρήτες βουλευτές, αλλά και αυτοί που δεν εκλέγονται στην Κρήτη και κατάγονται από την Κρήτη. Και να κάνουμε αυτό που κάναμε τα αεροδρόμια στα Χανιά. Να συνενωθούμε, να μαζευτούμε και να πάμε να απαιτήσουμε να χρηματοδοτηθούν τουλάχιστον οι έτοιμες μελέτες που έχει ο βόρειος οδικός άξονας. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία είναι έτοιμα να δημοπρατηθούν. Ούτε και αυτά καταφέραμε να τα κάνουμε. Δυστυχώς, εγώ θα πρέπει να έχω στείλει και στην εφημερίδα σας, έκανα τις ανακοινώσεις μου νομίζω, τουλάχιστον 15 έγγραφα αναλύοντας τα κομμάτια αυτά που είναι έτοιμα να δημοπρατηθούν.
ουδέποτε εισακούστηκα και δυστυχώς παραμένουν τα Χανιά σε σχέση με το υπόλοιπο τμήμα του Βόρειου Δυτικού Άξονα πίσω, πολύ πίσω. Παραδείγματος χάρη το κομμάτι Καλύβες Άγιοι Πάντες θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, όχι να έχει μόνο χρηματοδοτηθεί. Δεν μπορεί η σύνδεση των Μουρνιών να μην έχει ξεκινήσει. Εντάξει, καθυστερήσαν λίγο οι επαλωτριώσεις, αλλά εδώ και 1,5 χρόνια έχουν τελειώσει. Άρα θα πρέπει να έχει προχωρήσει. Δεν μπορεί να στέκει ακόμα η μελέτη, σχεδόν ολοκληρωμένη η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οριστική μελέτη στα τεχνικά, η παράκαψη της Κισάμου. Έτοιμη, με μια σύραγγα. Ούτε και αυτή προχώρησε. Η μελέτη Γεωργιούπολη, Επισκοπή, Ρέθυμνο, φτάνει στο 80-90%. Αυτά είναι κομμάτια τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να πετύσσουμε να προχωρήσουν και να λυθούν. Ολόκληρο τον άξονα δεν πιστεύω ότι έχει το κράτος το σημερινό τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει. Μπορούμε όμως τα κομμάτια αυτά να τα βελτιώσουμε, να τα ολοκληρώσουμε και να κάνουμε τις άλλες μελέτες που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Δηλαδή δεν έχει πιάσει ποτέ κανένας τη μελέτη Χανιά-Κίσαμος. Φτάνουμε μέχρι το όριο. Κάποτε θα πρέπει να πετύσουμε να ολοκληρωθεί. Ο ΑΚ μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Δεν τον απαξιώνω, συμμετέχω εκ μέρους της περιφέρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά το θέμα είναι η χρηματοδότηση. Διαφορετικά και ο οργανισμός αυτός θα αποδειχθεί, εάν δεν προχωρήσει σε συγκεκριμένες δράσεις και πράξεις πια, σε λίγο θα καταντήσει να είναι ένα Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα συζητά που θα βρει λεφτά να πληρώνει τους υπαλλήλους. Θα είναι τραγικό αν καταλήξει μια ανώνυμη εταιρεία σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή χωρίς χρηματοδότηση δεν. Νομίζω ότι ο δρόμος αυτός θα πρέπει να μείνει. Είναι μικρή η Κρήτη. Έχει τόσα χωριά και τόσους διόδους που εάν προχωρήσουμε στους παράλληλους δρόμους του Βόρειου Δυτικού Άξονα και κάνουμε συνδέσεις με διόδια, θα πρέπει να βάλουμε από εδώ μέχρι το Ηράκλειο τουλάχιστον 100 διόδια για να μπορεί κάποιος να ξεκινά από τα Χανιά να πηγαίνει στο Ηράκλειο. Είναι λάθος να σκέφτονται κάτι τέτοιο. Νομίζω και πρακτικά δεν γίνεται. Είναι λάθος να γίνει. Πρέπει να γίνει από δημόσιες επενδύσεις. Ένα κομμάτι του ΕΣΠΑ που έρχεται για τα μεγάλα οδικά δίκτυα θα πρέπει να δοθεί εκεί. Εγώ νομίζω ότι με 1 δισεκατομμύριο μπορούμε να ξεκινήσουμε με προοπτική καλή. Αλλά με τα 100 και τα 10 και τα 50 εκατομμύρια νομίζω ότι θα παίζουν μεταξύ μας. Και μας μένει στην περιφέρεια η οδική ασφάλεια, όπου στα 4 χρόνια μόνο φέτο δόθησαν 10 εκατομμύρια από τα 20 που ζητούσαμε για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Ναι. Με αυτά τώρα είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί ούτε να βελτιωθεί ο δρόμος. Θέλω να σας ρωτήσω για ένα σημαντικό έργο το οποίο είχε ξεκινήσει από την πρώην νομαρχία, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Χανίων. Συνεχίσατε εσείς, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αφορά την ανάπλαση της Αγιάς και του παλιού υδροηλεκτρικού εργοστασίου, του ιστορικού εργοστασίου αυτού. Πού βρίσκεται, το είχατε πει ότι θα ολοκληρώνονταν, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Σε τι φάση βρίσκεται, και σας ρωτάω γι' αυτό, διότι είναι σημαντικός πνεύμονας πρασίνου, μπορεί να αλλάξει το χάρτη της επισκεψιμότητας στα Χανιά, μπορεί να οδηγηθεί πολλοίς κόσμος εκεί, εφόσον προχωρήσει αυτή η ανάπλαση. Πού βρισκόμαστε? Τα γένετα είχα κάνει όταν ξεκίνησε το έργο, την έναρξη του έργου, όχι γένεια. Την έναρξη του έργου την είχα κάνει μαζί με τον κύριο Αρχοντάκη. Και μάλιστα πιεστικά του είχα πει: θα έρθει, όχι δεν έρχομαι, δεν ανακατεύομαι, μου είχε πει. Του λέω: Γρηγόρη, θα έρθει, διότι το έργο αυτό το ξεκίνησε και θέλω μαζί να πούμε ότι αρχίζει η χρηματοδότησή του, γίνεται η έναρξη των εργασιών. Η Αγιά συνολικά θα πρέπει να τη δούμε σαν ένα τεράστιο πάρκο μέγιστης βιοποικιλότητας, μοναδικό για την Κρήτη. Έτσι το αντιμετωπίζουμε και έτσι προχωρεί. Η αλήθεια είναι ότι η χρηματοδότηση είναι με μια ροή απόλυτα φυσιολογική. Ο εργολάβος είναι στα πλαίσια βέβαια του συμφωνητικού. Το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα δηλαδή τηρείται, απλά προσπαθεί να το εξαντλήσει για λόγους που ο ίδιος ξέρει και εγώ ξέρω, δεν είναι της ώρας. Έχει προχωρήσει όμως και έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση, περίπου στο 80-90% έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Το Μουσείο των Ανανεώσιμων Πηγές Ενέργειας που κάνουμε στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Αγιάς είναι ο περιβάλλοντας χώρος μόνο. Δεν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότηση και για τα δύο έργα. Απλά θα πρέπει να πω ότι οι εργολάβοι μας με το να περάσουν σε μια κρίση τεράστια θα είναι στο όριο ή να τους διακόψουμε, που αυτό σημαίνει καταστροφή πλήρης των εργολάβων, ή να εξαντλούν πάντα τα όρια που έχουν για την ολοκλήρωση του έργου. Αλλά θα είναι έτοιμο εντός του έτους και το ένα και το άλλο.
Και φυσικά προχωρεί η μελέτη από του ποδηλατόδρομου πεζόδρομου μέχρι τις πηγές των Μασκλών. Τις έχει αναλάβει το Πολυτεχνείο. Τις έχω αναθέσει με προγραμματική σύμβαση. Ναι. Το Πολυτεχνείο Κρήτης. Ναι, ο κ. Κουτέλης είναι υπεύθυνος από το Πολυτεχνείο. Η μελέτη έχει παραδοθεί το πρώτο της κομμάτι. Υπάρχει απαλωτρίωση 9 μέτρων από τη ΔΕΗ τότε, αλλά δεν έχουμε απαλωτριώσεις. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, γιατί θα πρέπει να συνδεθεί η λίμνη της Αλιάς, η βιοποικιλότητα του τόπου αυτού, να συνδεθεί με τις πηγές και τα νερά που έρχονται. Mm-hmm. Και φυσικά σε εξέλιξη είναι να κάνουμε ένα, δυστυχώς πρέπει να κάνουμε μονοπάτι, διότι η απαλωτρίωση είναι πολύ μικρή, από την Αγιά, πεζόδρομο δηλαδή, που θα οδηγεί από τη λίμνη ξανά μέχρι το Κολυμπάρι. Mm-hmm. Ξανά με τον Άβλακα, τον απαλωτριωμένο τότε για τα αρδευτικά mm-hmm. της περιοχής. Mm-hmm. Αν αυτό ολοκληρωθεί, πιστεύω ότι μπορούμε πια στα Χανιά να λέμε ότι έχουμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ελάτε και το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη. Αν δεν ολοκληρώσουμε και την καταγραφή των Βυζαντινών μνημείων που έχουμε στην επαρχία με δεκάδες εκκλησίες που έχουν και μοναστήρια που χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Κρήτης και κάνουμε ένα χάρτη με όλα αυτά, πιστεύω ότι, για να μην λέω για μακροπρόθεσμα πολύ, πιστεύω στα επόμενα 2-3 χρόνια θα μπορούμε να έχουμε ένα χάρτη που να μπορούμε και το χειμώνα να πούμε στα ξενοδοχεία ή σε κάποιες μονάδες μας, ανοίγεται, τώρα μπορούμε να καλέσουμε. Και να αναπτυχθεί και ενδοχώρα περισσότερο. Και να αναπτυχθεί και ενδοχώρα. Mm-hmm. Αναφερθήκατε στο Πολυτεχνείο, γνωρίζω ότι έχετε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για να δοθεί μια λύση για το θέμα της στέγασης των φοιτητών. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πολλά παιδιά, εκατοντάδες θα λέγαμε πια, κινδυνεύουν να σταματήσουν τις σπουδές τους διότι δεν έχουν εστία να μείνουν και δεν έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν σπίτι. Δυστυχώς αυτό που παρατηρούμε στα Χανιά είναι ότι υπάρχουν πολλά κτίρια αναξιοποίητα που ανήκουν σε δημόσιους φορείς ή το δημόσιο ή το κράτος και μένουν κενά ενώ υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για να ικανοποιήσουν ζωτικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Είχατε κινηθεί για να αξιοποιηθεί κάποιο κτίριο του παλιού ψυχιατρίου. Θα προχωρήσει αυτό το πράγμα, θα μπορέσουμε από τη νέα χρονιά οι φοιτητές να βρουν στέγη στο παλιό ψυχιατρίο. Αυτό το έχω ξεκινήσει 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια προσπαθώ το Υπουργείο να αποκεντρώσει την αρμοδιότητα στην 7η ΥΠΕ. Τώρα πρέπει κάποιον να καταγγείλω σήμερα. Ή θα καταγγείλω τον Υπουργό που μου είπε ότι πήρε την απόφαση και την έστειλε στον Διπεάρχη, το όνομά του είναι γνωστό, ποιος είναι, ή να καταγγείλω τον Διπεάρχη. Ένας από τους δύο κοροϊδεύει. Δεν πιστεύω ότι κοροϊδεύω ο Υπουργός. Mm-hmm. Πιστεύω ότι τη μέρα που συνεδρίασε, μίλησα με ανθρώπους που συμμετείχαν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και που έδωσε εντολή: προχωρήστε, κάντε εξοδότηση στον Διπεάρχη να του δοθεί δυνατότητα της αξιοποίησης στην κατεύθυνση που έχει έρθει το έγγραφο της Αντιπεριφέρειας Χανίων. Δεν μπορώ να καταλάβω το τηλεφώνημα αυτό και συνομιλία μου έχουν περάσει περίπου 8 μήνες. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί δεν έχει προχωρήσει αυτό. Αλλά είναι λάθος να λέτε ότι κάποιοι φοιτητοί φεύγουν ή θα φύγουν. Φεύγουν ήδη. Υπάρχουν καθηγητές, δεν είναι φιλανθρωπία, που μου έχουν πει, ξέρεις, πληρώνομαι κάποιους φοιτητές, τους δίνουμε ό,τι μπορούμε για να μην φύγουν, για να κάτσουν να δώσουν εξετάσεις. Και 14.500 τετραγωνικά δεν είναι δυνατόν αυτό το κράτος στα 3 χρόνια που φωνάζω να τα δώσει, να τα παραχωρήσει. Και θα πέσουν τα κτίρια, είναι βέβαιο πως θα πέσουν τα κτίρια. Mm-hmm. Και η αντιπεριφέρεια δεν ζητά χρήση, δεν θέλει καν να έχει ανάμειξη. Το μόνο που λέει είναι να τα παραχωρήσει στο Πολυτεχνείο και στο ΤΕΙ για να αξιοποιηθούν. Κτίρια που θα πέσουν. Ναι, μεσολαβείτε ουσιαστικά για να δοθεί μια λύση. Μεσολαβώ για λύση. Ναι. Αλλά να πω και ένα δεύτερο θέμα. Αλήθεια, κανένας Χανιώτης δεν ντρέπεται να βλέπει τις φυλακές που έχουμε εδώ, που ήταν οι στρατιωτικές. Τις παλιές φυλακές. Όχι τις δικαστικές. Του Ιτζεδίν, λέτε. Όχι, τις φυλακές. Που είχαμε το στρατολογία στα Χανιά εδώ. Έχει 5.000 τετραγωνικά κτίρια στο κέντρο των Χανίων. Σε ποια χώρα, σε ποιο έθνος που τέλος πάντων στέκει στα πόδια του, θα τις άφηνε να πέφτουνε. Και έχω απευθύνει τώρα 3 χρόνια έκκληση για έγγραφα. Είπα θα σας βοηθήσω. Έχω πάει τον Περιφερειάρχη, το έχει δει. Είναι δυνατόν να το έχει
η διοίκηση των στρατιωτικών μουσείων. Την Ιταλική Στρατώνα, λέτε, την παλιά Ιταλική Στρατώνα. Ναι. Και να μην προχωρούν σε μία πρόταση. Φοβούνται, μου είπαν τελευταία, ότι φοβούνται θα το πάρει η περιφέρεια. Να το κάνει τι η περιφέρεια. Η περιφέρεια δεν έχει δυνατότητα, δεν θέλει. Μόνο την ανάπτυξη καθορίζει. Δεν καθορίζει ιδιοκτησίες να τις πάρει. Να τις κάνει τι η περιφέρεια. Δεν θέλει καθόλου. Μα και ο Καλλικράτης δεν έχει αυτό το στόχο. Τους λέω, είναι διατεθειμένοι ως από την περιφέρεια και τώρα θα πούμε το νέο ΣΕΣ. Θα έχουμε και τη δυνατότητα. Στέκουνε και θα πέσουνε. Φανταστείτε να αξιοποιηθούν αυτό τη χώρα για πόσες ανάγκες πολιτιστικές, ιστορικές, μουσιακές θα εξυπηρετήσουν. Δεν έχουμε λαογραφικό μουσείο. Είμαστε το μόνο νομός που δεν έχει λαογραφικό μουσείο. Καλά, τώρα ολοκληρώνουμε το μουσείο της πόλης. Αλλά λαογραφικό μουσείο υπάρχει πόλη στα Χανιά, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον κόσμο να μην έχει. Δεν μπορεί να γίνει. Να μεταφερθεί ένα τεράστιο σόκος αρχείων που έχει εκεί από τον πόλεμο, από τη μουσική διαχρονική. Ναι, βέβαια. Άρα αυτή είναι μια λογική του κράτους όμως, που του πεθαμένου κράτους, που λέω εγώ. Δηλαδή πέθανε αυτό το κράτος, πρέπει να φύγουμε από αυτό και να πάμε σε κάτι άλλο. Στην ανάπτυξη, να παραδώσουμε στους πολίτες που με χρήματά τους χτίστηκαν στο κάτω-κάτω, τα κτίρια για χρήση τους. Αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα. Μπορώ να πω άλλα 10 τέτοια, αλλά θα ενοχλήσω κάποιους και δεν θέλω να το πω. Πάντως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η περιφέρεια δεν διεκδικεί ιδιοκτησιακά τίποτα. Θέλει μόνο να αξιοποιηθούν το στόχο των Χανιωτών. Κλείνοντας έτσι τη συζήτησή μας, θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες σας εφόσον βρεθείτε ξανά στο τιμόνι της Αντιπεριφέρειας Χανίων. Ποιες είναι οι προτεραιότητες για τα επόμενα 5 χρόνια πια, γιατί είναι μεγάλη η θητεία της νέας διοίκησης. Πιστεύω ότι, και χθες σε μια ομιλία μου τα είπα, οι προτεραιότητες οι μεγάλες είναι να ολοκληρωθούν οι βιολογικοί καθαρισμοί. Σε αυτά δεν πρέπει ούτε στιγμή να κάνουμε πίσω. Η χρηματοδότηση εξάλλου υπάρχει. Ένα μεγάλο στόχο, πολύ μεγάλο, που θέτω για την επόμενη πενταετία, είναι να κλείσει το θέμα με τα νερά στα Χανιά. Όλοι οι επιστήμονες, με στοιχεία τα οποία κανείς πια δεν μπορεί να τα αφισβητήσει, λένε ότι θα περάσω μια εποχή ξηρασίας και την πρώτη περιοχή που θα πειράξει θα είναι η Κρήτη. Εμείς είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Έχουμε άπειρα νερά, οι χειρότερες βροχοπτώσεις μας μπορούν να ζεμώσουν μεγάλα φράγματα χωρίς να δημιουργήσουμε στους οικότοπους κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρώτος μεγάλος στόχος θα είναι η ολοκλήρωση των βιολογικών καθαρισμών και δεύτερος μεγάλος είναι το φράγμα του Ταυρονίτη. Αυτό θα πρέπει 5 χρόνια να το παλέψουμε όλοι οι Χανιώτες. Είναι ένα μεγάλο έργο, αλλά είναι ίσως και το μόνο έργο που για τα Χανιά κλείνει για τα επόμενα 50 χρόνια με προοπτική, όπως συζητώ με τους επιστήμονες στα Χανιά. Αυτά δεν τα λέω από το μυαλό μου, άσχετα αν είμαι μηχανικός, πάντα συνεργάζομαι με το τεχνικό επιμελητήριο, με το Πολυτεχνείο ιδιαίτερα, που υπάρχει ένα εξειδικευμένο προσωπικό καθηγητών, επιστήμονες. Εκεί, άμα καταφέρουμε το φράγμα αυτό να το ολοκληρώσουμε, που μπορεί να φτάσει στα 35 εκατομμύρια κυβικά, σε υψόμετρο 300 μέτρα, έχουμε χωρίς κόστος άντλησης, μπορούμε να αρδεύσουμε και να υδρεύσουμε, αν χρειαστεί όμως, όλο το νομό Χανίων. Όλες οι άλλες περιοχές, από την Τσουσκαλίτσα μέχρι τη Γεωργιούπολη, μπορούν να χρησιμοποιούν. Κύριε Βουλγαράκη, θέλω, μια και αναφερθήκατε στα φράγματα, θέλω να πούμε μια κουβέντα και για το φράγμα Βαλσαμιών, το οποίο εγγενιάστηκε με κάθε επισημότητα. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι ήταν ένα έργο που σχεδόν το κόστος διπλασιάστηκε στην πορεία από τον αρχικό προϋπολογισμό, ενώ η ολοκλήρωση του έργου έγινε, καθυστέρησε χρόνια και χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπήρξαν λάθος χειρισμοί, λάθος σχεδιασμός, λάθος πρωτοβουλίες και ενέργειες. Το λέω αυτό γιατί αυτά τα θέματα με τα φράγματα τα συζητάμε χρόνια και το φράγμα που ολοκληρώθηκε, δυστυχώς είδαμε ότι ολοκληρώθηκε με μεγάλο τίμημα. Την ιστορία του φράγματος την ξέρω πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να κάνω αναφορά. Ξέρω μόνο ότι εμείς βρήκαμε ένα έργο το οποίο είχε σταματήσει και κληθήκαμε σαν αντιπεριφέρεια μαζί με τις υπηρεσίες που ήταν υποπτεύουσα αρχή, τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Χανίων, να δούμε το συνεχίζουμε ή αφήνουμε ένα λάκκο μισοτελειωμένο εκεί.
Ασφαλώς το θέμα τέθηκε και στην περιφέρεια, ασφαλώς τέθηκε και στον κύριο Αρνωτάκη και στην Εκτελεστική Επιτροπή. Το έργο έχει σταματήσει σχεδόν ένα χρόνο. Δεν υπήρχε χρηματοδότηση και οι κουβέντες ήταν οι γνωστές. Τότε η αλήθεια είναι ότι εγώ πίεσα πάρα πολύ και είπα το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί όσο και αν στοιχήσει από εδώ και πέρα. Από την ώρα εκείνη και πέρα η χρηματοδότηση είχε μια ροή κανονική. Ο έλεγχος ήταν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων απόλυτος, γι' αυτό εγγυούμε, και η χρηματοδότηση έφτασε το κομμάτι από την ώρα που εμείς ξεκινήσαμε μέχρι να ολοκληρωθεί τα 14,5 εκατομμύρια. Από την ώρα που το αναλάβαμε εμείς. Η αλήθεια είναι πως το κόστος